Η Ευρώπη βιώνει μαζικές αφίξεις προσφύγων από τη Συρία. Οι εικόνες παίρνουν σύγχυση και διχόνοια μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και ταυτόχρονα γίνονται εργαλείο στα χέρια της ρωσικής διπλωματίας. Πρώτα απ' όλα, οι πρόσφυγες προσπαθούν να διαφύγουν από τους εξτρεμιστές. Και αν η Ρωσία δεν είχε στηρίξει τη Συρία, η κατάσταση στη χώρα θα ήταν χειρότερη από ό,τι στη Λιβύη και η ροή των μεταναστών θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Για τον Ρώσο πρόεδρο, η Συρία είναι σημαντικό κεφάλαιο και δεν φαίνεται έτοιμος να την αφήσει από την επιρροή του, ούτε βέβαια και τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Επίσημα, η Μόσχα συνεχίζει να αρνείται πως ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη χώρα. Ωστόσο, εικόνες από δορυφόρο μαρτυρούν το αντίθετο. Η Συρία υποδέχεται αεροσκάφη, όπλα και άνδρες των Ρώσων συμμάχων της, οι οποίοι τηρούν σταθερή στάση από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος. Μία ενδεχόμενη πτώση του Άσαντ ή του καθεστώτος του θα βάλει τη Μόσχα σε περιπέτειες. Θα κινδυνεύσει να χάσει τη βάση της Ταρτούς, τη μοναδική ναυτική βάση της στη Μεσόγειο θάλασσα. Θα απειληθούν επίσης στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας. Η ρωσοσυριακή φιλία χρονολογείται από την εποχή του Λεωνίντ Μπρέζνιεφ και του Χαβέζ Αλ-Άσαντ. Μια επιλογή θα ήταν να θυσιαστεί ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ, με την προϋπόθεση όμως πως το καθεστώς του θα επιβιώσει και ότι η Μόσχα θα επωφεληθεί από μια τέτοια συμφωνία. Σε αυτή την επίδειξη διπλωματικής και πολιτικής δύναμης, ο Πούτιν μπορεί να υπολογίσει σε ένα ισχυρό σύμμαχο στην περιοχή. Το Ιράν θέλει επίσης την νίκη κατά των τζιχαντιστών και δεν διστάζει να ενώσει τις δυνάμεις του με τη Μόσχα απέναντι στις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον. Μέσα σε κάθε πρωτοβουλία, ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ, νόμιμος πρόεδρος της Συρίας, θα είναι μέρος μιας πολιτικής λύσης του Συριακού ζητήματος. Η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει το θέμα διαμετρικά αντίθετα και θεωρεί τον Άσαντ κομμάτι του προβλήματος και όχι της λύσης. Αν βρίσκονται εκεί για να πολεμήσουν το Ισλαμικό κράτος και μόνον, είναι μια πιθανότητα και προφανώς θα τη συζητήσουμε στη Νέα Υόρκη τις επόμενες μέρες. Αν όμως είναι εκεί για να καλύψουν τον Άσαντ και να του διατηρήσουν την αίσθηση πως δεν χρειάζεται να διαπραγματευτεί, τότε πιστεύω πως αυτό είναι πρόβλημα. Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο, οι μάχες στη Συρία συνεχίζονται. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους εξαιτίας των συγκρούσεων.